του Λόφτου, που βρίσκονται μαζί με 23 χρονοι αλλοδαπή. Όπω προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα του Τμήματο Εγκλημάτων Καταζωή και Προσωπική Ελευθερία, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Αθηνών, εμπλεκόμενοι στην υπόθεση είναι τρει αλλοδαπή υπήκοοι ηλικία 17, 25 και 28 ετών, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Ω προ το χρονικό τη υπόθεση, βραδινέ ώρε της 15η Αυγούστου 2018. Το θύμα και 23 χρονοι αλλοδαπή φίλη του έφτασαν στο λόφο του Φιλοπάπου και κάθισαν σε βραχώδη περιοχή. Την 22 και 50 περίπου του πλησίασαν δύο αλλοδαποί, ζητώντα του τσιγάρο. Όταν το θύμα του απάντησε ότι δεν είχε, τα δύο άτομα αποχώρησαν, επιστρέφοντα όμω στη συνέχεια μαζί με τρίτο άτομο απαιτώντα με την απειλή μαχαιριού και σπασμένου μπουκαλιού χρήματα και τα κινητά του τηλέφωνα. Το θύμα του είπε ότι δεν είχε χρήματα και τότε ο ένα από του τρει αφαίρεσε από την τσάντα τη 23χρονη κινητό τηλέφωνο καθώ και πορτοφόλι, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ περίπου, το διαβατήριό τη και κάρτε ελληνικών και πορτογαλικών τραπεζών. Οι άλλοι δύο δράστε συνέχισαν με την απειλή μαχαιριού να ζητούν χρήματα από τον 25χρονο, ο οποίο Υπό την απειλή αυτή και προφανώς συνεπή αυτής, βρέθηκε στον κρεμό με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και 23 χρόνια κάλεσε την αστυνομία. Λαμβάνοντα υπόψη τις συνθήκες, τον τόπο και τον τρόπο διάπραξης του εγκλήματος, η έρευνα επικεντρώθηκε σε ένα κύκλο υπόπτων, από του από την πρόοδο της ερευνητικής διαδικασίας, κατέστη δυνατή ταυτοποίηση των τριών δραστών. Ύστερα από επισταμμένες έρευνες, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων Καταζωής κατόρθωσε σε συνεργασία με το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παιωνία κλκή. από ώρες της 23 Οκτώου 2018, τους δύο δράστες, στην περιοχή της ιδωμένης Πολυκάστρου Κιλκής όπου σχεδίαζαν να περάσουν τα σύνορα και να διαφύγουν στο εξωτερικό. Βραδινές ώρες εντοπίστηκε και ο τρίτος δράστης στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Ως προς το ποινικό παρελθόν των δραστών, προκύπτει ότι έχουν κατηγορηθεί για τα καταπερίπτωση αδικήματα της ληστείας, παράβαση του νόμου περί όπλων, για παράνομη είσοδο στη χώρα και κλοπή, ενώ στον έναν τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Η έρευνα Συνεχίζεται ω προ την εξέταση συμμετοχή του και σε άλλε αξιόπινε πράξει. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την ανθρωποκτονία και τη ληστεία υποβλήθηκε στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Στη συνέχεια, ο αναπληρωτή Διευθυντή τη Διεύθυνση Ασφάλεια Αττική, ταξίαρχο Αθενά Κολα... Κο... Κοκαλάκη, θα σα παρουσιάσει λεπτομέρειε σχετικά με την υπόθεση. Κύριε Να επιστρέψουμε στου συναδέλφου.